Ένα πρωτοποριακό διήμερο επιστημονικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο με επίκεντρο το παρόν και το μέλλον των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη χώρα, με στόχο να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία αυτών στη σύγχρονη εποχή και την ενδυνάμωση των σπουδών στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτη φορά στην Ελλάδα που ένα συνέδριο καταφέρει να συσπυρώσει εκπροσώπους από όλες τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της αγωγής, τα παιδαγωγικά που λέμε. Και αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό. Και ο σκοπός μας είναι να καταλήξουμε σε προτάσεις πολιτικής που θα αλλάξουν ριζικά το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα πεδία. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες παραμένουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι μέρος της ιστορίας μας. Θα πρέπει ίσως τα ελληνικά πανεπιστήμια να πραγματικά να αριστεύουν σε αυτές τις περιοχές, να δείχνουν τον δρόμο σε όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο. Στο συνέδριο αναδείχτηκαν ζητήματα μεταξύ άλλων σχετικά με την απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας, τη μειωμένη χρηματοδότηση, τις χαμηλές βάσεις, τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και την υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων. Τα θέματα που πραγματεύεται αυτό το συνέδριο είναι η εξελίξη στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές των αποφύτων. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους φοιτητές μας. Οι πηγές και το ύψος της χρηματοδότησης, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. 34% των αποφύτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, 34% αυτών που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους και συχνά δεν χρειάζονται καν πτυχίο. Άρα είναι πρακτικά όχι επισφαλώς εργαζόμενοι, αλλά δυνάμει αναλώσιμη. Το μεταπτυχιακό ανεβάζει τις πιθανότητες καλύτερης πλαισίωσης στην αγορά εργασίας. Άρα έχει μετακυληθεί περίπου το βασικό προσόν για την καλή ένταξη στην αγορά εργασίας. Δηλαδή σε κάτι που να σχετίζεται με τις σπουδές ενός αποφύτου κοινωνικών ανθρωπιστικών επιστημών, από το πτυχίο προς το μεταπτυχιακό. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες και φιλοξενίας ξένων φοιτητών, αλλά και απασχόλησης των αποφύτων των φιλοσοφικών σχολών σε περιοχές όπως είναι η επεξεργασία κειμένου, ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης με τις αρχαίες πηγές, αυτό που ονομάζουμε digital humanities, ψηφιακός πολιτισμός, και προς τα εκεί θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να στρέφονται οι καθηγητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Το επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στον 21ο αιώνα» διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, των ερευνητικών κέντρων και πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων και θεσμικών φορέων.